Αποχωρώντας από τα περίχωρα του Κιέβου, ο ρωσικός στρατός αφήνει πίσω του τα σημάδια της παρουσίας του. Απόλυτη καταστροφή υποδομών και δεκάδες νεκροί άμαχοι. Εικόνες φρίκης που έχουν σοκάρει την παγκόσμια κοινή γνώμη επαναλαμβάνονται και στο χωριό Αντρίβκα στα βορειοδυτικά. Εκτιμάται ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλέον ολοκληρώσει την αποχώρησή τους από το βορρά. Πλέον το επίκεντρο των συγκρούσεων μετατοπίζεται στα ανατολικά. Εκεί οι Ρώσοι κερδίζουν έδαφος. Κατέλαβαν την πόλη Ιζιούμ κοντά στο Χάρκοβο και πλέον σφυροκοπούν την ουκρανική άμυνα σε όλη τη γραμμή του ανατολικού μετώπου, με τελικό στόχο την ολοκληρωτική κατάληψη του Ντομπάς. Μπροστά στη ρωσική επέλαση, οι τοπικές αρχές σε Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ καλούν τους άμαχους να φύγουν όσο προλαβαίνουν, υπό το φόβο ότι οι φρικαλαιότητες έξω από το Κίεβο θα επαναληφθούν και εκεί. Ο πρόεδρος Ζελένσκι, ωστόσο, δεν αφήνει καμία αμφιβολία. Ο Ουκρανικός στρατός θα αντισταθεί μέχρι η Μόσχα να δει σοβαρά την προοπτική της ειρήνης. Παράλληλα, το Κίεβο επιχειρεί να στοιχειοθετήσει την κατηγορία περί ρωσικών εγκλημάτων πολέμου, φέροντας το φως νέες αποδείξεις. Στην πόλη Χοστομέλ, πρώτο στόχο των Ρώσων λόγω του τοπικού αεροδρομίου, υπάρχουν 400 αγνοούμενοι. Στη Μαριούπολη, που παραμένει υπό πολιορκία, η απομάκρυνση των αμάχων συνεχίζεται με το σταγονόμετρο. Το Κίεβο καταγγέλει πως οι ρωσικές δυνάμεις δεν επιτρέπουν στις ομάδες του Ερυθρού Σταυρού να φτάσουν στην πόλη για να προλάβουν να κρύψουν τα χιλιάδες θύματα.